Καλώς σας ορίσατε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Χαρούμενοι. Είμαι στην Κύπρο πάλι για άλλη μια φορά. Θα περάσουμε ωραία και στα βραβεία εδώ στο Madame Figaro. 12η χρονιά. Σήμερα κυκλοφόρησε και το νέο σας τραγούδι, ε. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Άιντε, λοιπόν. Άιντε, λοιπόν. Θα το ακούσουμε πρώτη φορά εδώ αύριο. Ναι, έχω πολύ άγχος, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα το πω και live. Και νομίζω ότι μέσα με περιμένει και ο Φωκάς για να το κάνουμε παρέα. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ στα Madame Figaro? Έχεις έρθει εδώ πολλές φορές σε βραβεία. Έχω έρθει άπειρες φορές στην Κύπρο. Και σε αγαπάει Κύπρο... Ναι, αγαπάω και εγώ την Κύπρο πάρα πολύ και τον κόσμο της, το φαγητό της, όλα. Πάντα περνάω πάρα πολύ ωραία όταν έρχομαι. Και γίνονται και ωραία πράγματα. Αν σου έλεγα ότι θα πρέπει να δώσεις ένα βραβείο σε μια γυναίκα, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? Θα δώσω και ένα βραβείο. Η αλήθεια είναι. Και σε ένα δικό σου άτομο, ποιο θα ήταν? Βραβείο στη μητέρα μου. Α, ναι, βέβαια. Στη μητέρα. Ποιο βραβείο θέλεις να δίνεις? Της καλύτερης μαμάς του κόσμου. Τι κορίτσια είναι αυτά? Μην καρτούλες. Αυτό το έκανε εσύ, το φόρησες. Αρκετές φορές η δική σου ομάδα επίσης με έχεις ενθουσιάσει που θα έρθεις στην Κύπρο. Είναι βέβαια θα γελάσουμε πάρα πολύ και θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές και συγκίνησης και γέλιου και είμαι αξέχαστες στιγμές. Και θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, εννοείται θα ερμηνεύσουν και οι παρουσιαστές μας και όλα αυτά θα έχουν την ευκαιρία να τα απολαύσουν. Βραβευμένη Madame Figaro, ερμηνεύτρια της χρονιάς 2016, είναι η Βασιλική Χατζιαδάμου.